Για αφαίρετες τοποθετήσεις διευθυντικών στελεχών σε πολλά νοσοκομεία της χώρας κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Εκεί λοιπόν όλοι θα τη δράσουμε εμείς. Η υγεία, εμείς σαν κλιμάκιο της Νόδια Χαΐας ήδη έχουμε ζητήσει και έχουμε κλείσει ένα ραντεβού με τον Διπεάρχη, τον κύριο Γιαννόπουλο, για την Τετάρτη 12.30 ώρα. Και εκεί θα του πούμε, κύριε Γιαννόπουλε, η υγεία δεν απασχολεί μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, απασχολεί όλους τους πολίτες της περιοχής. Γι' αυτό εμείς απαιτούμε να ενημερωνόμαστε και θα ξέρετε πολύ καλά ότι θα νιώσετε την ανάσα μας της σκληρής αλλά δίκαιας κριτικής απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο. Από το φαινόμενο δεν εξαιρούνται ούτε τα νοσοκομεία της Πάτρας, όπου οι διοικητές σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχωρούν σε καρατομήσει διευθυντών κλινικών για να μπουν τα δικά τους παιδιά. Την ίδια ώρα που η ΠΟΕΔΗΝ έχει το νοσοκομείο του Γιαντρέα κυρίως, αλλά και το νοσοκομείο του Ρίου με πάρα πολλά προβλήματα, τα έχει κατατάξει στις χειρότερες θέσεις των νοσοκομείων της περιοχής, βιώνουμε την αυθαιρεσία των διοικούντων της περιοχής. Οι διοικητές των νοσοκομείων, πριν ακόμα αναλάβουν την καρέκλα τους, τοποθετημένοι σαν κομματικά όργανα αυτής της ανίκανης κυβέρνησης, της πιο ανίκανης κυβέρνησης που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ο τόπος, με νοοτροπία ρεβανσιστική και με νοοτροπία καθεστωτική, ξυλώνουν τους μόνιμους προϊσταμένους στην παρούσα φάση της νοσηλευτικής, εντελώς παράνομα, καταστρατηγώντας κάθε έννοια του νόμου, και διορίζουν δικούς τους. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η διαδικασία θεωρείται παράνομη, αφού βάσει του νόμου, μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής των Προϊσταμένων, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα οι υφιστάμενοι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων. Θα φέρουν τα πάνω κάτω. Άτομα καταξιωμένα, άτομα τα οποία μπήκαν εκεί αξιοκρατικά, άτομα που έχουν τα προσόντα. Φανταστείτε να τοποθετηθώ εγώ παράνομα, χωρίς κανένα ίχνος νομικής υπόστασης, τι σεβασμό θα πρέπει να δώσω στους από κάτω μου.